της μόδας κύριε τώρα Πιδαρά, κύριε Γρηγοριάδη, να ευχηθούμε συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους αυτή την σφοδρή σύγκρουση στην Ξάνθη. Αυτό είναι τραγικό, τραγικό. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, δικά σας, όλων. Επειδή είναι λίγο της μόδας τελευταία, εσείς στείνονται κάλπες. Ναι. Γενικώς, στείλουμε κάλπες όπου βρούμε, όπως θα ακούμε, θα... το ακούμε. Τα ακούτε ή θα το κάνετε και θα στήσετε κι εσείς κάλπες. Μισό λεπτό. Εμείς έχουμε στήσει κάλπες πέρυσι το Σεπτέμβριο και έχουμε πρόεδρο. Δεν προτείνεις να στήσετε ακούμε, πάλι κάλπες. Αλλού ακούμε. Εμείς γιατί να στήσουμε κάλπες. Δεν ξέρω, λέω, μήπως. Εμείς δεν έχουμε ακούμε θέμα. Για την μεγάλη εικόνα της κεντροαριστεράς, για μια ένωση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς. Για κινήσεις που γίνονται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας. Από το ΠΑΣΟΚ, απ' την άλλη, αναζητούν νέο αρχηγό. Λέμε, μήπως και εσείς το σκέφτεστε. Και... Ακούστε να δείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόεδρο, ο οποίος εξελέγει με βρύτατη πλειοψηφία πέρυσι το Σεπτέμβριο. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Αυτά ακούμε ότι συμβαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο θα μου επιτρέψετε ότι... Δεν θέλω να σχολιάσω τις εσωτερικές εξελίξεις σε έναν άλλο πολιτικό φορέα. Αν το ερώτημά σας αφορά την κεντροαριστερά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορώ να το συζητήσω. Ανασχηματισμό θα κάνετε εσείς στο κόμμα, γιατί γι' αυτό είναι επίκαιρο. Τι εννοείται ανασχηματισμό, επειδή έκανε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης υπέστη μια εκλογική καθίζηση και έπρεπε να κάνει κάτι που, όπως διαπιστώσαμε, έγινε για τα μάτια του κόσμου. Λέω, μήπως χρειάζεται να αλλάξετε κι εσείς τα όργανα, πρόσωπα, οτιδήποτε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε εξαγγείλει δια του Προέδρου καταστατικό συνέδριο αρχές Οκτωβρίου. Σε αυτό το καταστατικό συνέδριο, εφόσον περάσουν οι απαραίτητες καταστατικές αλλαγές, μετά το συνέδριο σύθιστε, έχουμε και εκλογή οργάνων. Ναι. Αυτό. Άρα ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει εκεί. Λογικά, ναι. Άρα δεν χρειάζεται ένας απομηχανίστεος που είπε και ο κύριος Κασελάκης. Και σενάριο να αποχωρήσει, όπως λέει και ο ίδιος, δεν πρόκειται να έρθει. Άρα να μην σκεφτούμε εμείς, ας πούμε, ότι ενδεχομένως ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Εσείς μπορείτε να σκέφτεστε ό,τι θέλετε. Καλώς Εγώ σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει πρόεδρο, έχει εκλεγεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και δεν αμφισβητείται, σε αντίθεση με άλλα κόμματα. Αλλά και αυτό σας λέω, δεν ταιριάζει σε μένα που είμαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάσω τις εσωτερικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες βεβαίως παρακολουθούμε, αλλά τηρούμε τις δέουσες αποστάσεις για λόγους δεοντολογίας και ειδικής τάξης. Επειδή υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση και υπάρχουν και στελέχη που ζητούν, βάζουν το θέμα των ευρύτερων συνεργασιών στις επόμενες εθνικές εκλογές και να αξιοποιηθεί αυτή η τριετία μέχρι τις εκλογές για τις όποιες συνεργασίες, αν είναι εφικτό, και με το ΠΑΣΟΚ και με την Πλεύση Ελευθερίας και με τη Νέα Αριστερά. Αυτά τα συζητάτε όλα. Να σας θυμίσω, κύριε Πιταρά, ότι ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και κύριε Γρηγοριάδη είπε ότι εφόσον η συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο προχωρήσει, την οποία έχουμε απευθύνει στο ΠΑΣΟΚ και στην Πλεύση Ελευθερίας και επεκταθεί ενδεχομένως και σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις, σε σωματεία, σε μεγάλα επιμελητήρια, αυτά μπορούν να είναι ένα πρόκρημα. Ναι. Και εφόσον αν αυτό το πρόκρημα δηλαδή ευοδοθεί και δούμε ότι και άλλες πλευρές, γιατί δεν υπάρχει αντίδραση, θέλουν να υπάρχει συνεργασία των κοινοβουλευτικών ομάδων μέσα στη Βουλή, να ψηφίζουμε προτάσεις νόμου οι οποίες θα αφήστε με όλα, δηλαδή και με το ΠΑΣΟΚ και με την Πλεύση Ελευθερίας και με τη Νέα Αριστερά, αυτά που λέτε τώρα, ή μόνο με το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Αριστερά είναι μια ιδιάζουσα ξεχωριστή περίπτωση. Η 11μελής κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς συγκροτήθηκε έπειτα από διάσπαση. Ναι. Και μάλιστα αυτή η διάσπαση συνετελέστη 4 μήνες μετά τις εκλογές του προηγούμενου Ιουνίου. Εμείς λέμε φέρτε πίσω τις έδρες. Εμείς λέμε ότι αυτό που έγινε δεν ήταν καθόλου σωστό και χρησιμοποιώ επίοικης όρους και καθόλου αυστηρούς, γιατί είναι και Κυριακή πρωί. Έχουμε μιλήσει για αποστασία λοιπόν και λέμε ότι υπ' αυτούς τους όρους εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Θα πω όμως και κάτι άλλο. Φαίνεται ότι και η κοινωνία δεν συζητάει με τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή τα εκλογικά αποτελέσματα της προηγούμενης Κυριακής κατέδειξαν ότι οι 11 έδρες που πήραν, που άρπαξαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν καμία κοινωνική αντιστοίχηση.
Το 2,4% της Νέας Αριστεράς δεν νομίζω ότι επιτρέπει να γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση. Ναι. Εντάξει, βέβαια, εάν είχαμε βουλευτικές εκλογές και έφταναν το όριο του 3%, θα έπαιρναν κάποιες από αυτές τις έδρες 6, ας πούμε. Αυτό τώρα είναι σενάριο, δεν μπορεί να είναι σενάριο. Αυτό αλλά και εσείς τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είστε ικανοποιημένοι. Γιατί και με το 3% μπορεί έδρα να μην ελάμβαναν. Εσείς τώρα με την ηγεσία του Στέφανου Κασελάκη νόμο. Έχετε πέσει τρεις μονάδες σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές. Η προοπτική σας ικανοποιεί, το συζητήσατε στελέχη μεταξύ σας? Η προοπτική υπάρχει. Εμείς έχουμε πει. Μιλάω για προοπτική διακυβέρνησης, έτσι. Ακούστε. Δηλαδή για ποσοστά που θα μπορέσουν να φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ εμείς στην εξουσία. Λέμε, κύριε Γρηγοριάδη και κύριε Πιταρά, ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δεν μπορούμε να τα βλέπουμε μεμονωμένα μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, που θα τα δούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, ή τα βλέπουμε ήδη, αλλά συνολικά. Τι έγινε στο πολιτικό σκηνικό? Δεν μπορούμε λοιπόν να απομονώσουμε το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ και να μην δούμε την καθίζηση, την πτώση από οροναξίστη στο έδαφος με το κεφάλι της Νέας Δημοκρατίας, που από το 41% πήγε στο 28%, ή το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, αφού έπεσε όπως λέτε και έτσι συνέβη, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να γίνει δεύτερο κόμμα, όπως διακήρυσαν τα στελέχη του και η ηγεσία του. Το βλέπουμε λοιπόν συνολικά. Να. Λέμε λοιπόν ότι ο στόχος της πτώσης της Νέας Δημοκρατίας, της αποδυνάμωσής της, έχει επιτευχθεί. Δεύτερον, ο στόχος του να παραμείνουμε δεύτερο κόμμα έχει επιτευχθεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα? Ενδεχομένως θα μπορούσαμε. Ναι. Έχουμε όμως περάσει, και αυτό δεν θα είναι μονίμως μία δικαιολογία ή αιτιολογία, από μία διπλή διάσπαση και από πολλά εσωτερικά τραύματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι αν υπήρχε μεγαλύτερος χρόνος προς τις εκλογές, από το Μάρτιο που έληξε το συνέδριο, τέλη Φλεβάρη, μέχρι την 9η Ιουνίου, ενδεχομένως να είχαμε ένα καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν εφησυχάζουμε, δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αντιθέτως, εμείς θα δουλέψουμε, είτε σε συνεργασία με τα άλλα κόμματα σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, είτε μόνοι μας, εφόσον υπάρξει απορριπτική διάθεση, ούτως ώστε να πιέσουμε τόσο πολύ την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και να αναγκαστεί να αλλάξει τις πολιτικές της. Γιατί τα πρόσωπα που άλλαξε ο κύριος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση είναι ένα ανακάτεμα ισοκομματικό της τράπουλας, με συμβιβαστικές διαθέσεις, εξισορροπητικές τάσεις. Και να σας πω και κάτι, αυτή η επιβράβευση προσώπων που ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη, πρόσωπα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, που έβαζαν προσκόμματα στην Εξεταστική για τα Τέμπη, λέει πολλά. Αυτό τώρα που λέτε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Τι λέω, λέω κάτι που δεν έχει συμβεί? Ναι, αλλά το συνδυάζεται με την Εξεταστική για τα Τέμπη. Νομίζετε ότι αυτό ήταν το κριτήριο, δηλαδή, επιλογής του Πρωθυπουργού? Ήταν ένα από τα κριτήρια. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν εμπόδια στο να υπάρξει αποτύπωση της αλήθειας, που απέρριπταν κέριους μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή, επιβραβεύτηκαν αναλαμβάνοντας χαρτοφυλάκια. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Απ' την άλλη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή υπήρχε πρόβλημα στα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια, μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο κοντά στα προβλήματα της κοινωνίας τοπικής. Αν υπήρχαν προβλήματα στα χαρτοφυλάκια, κύριε Γρηγοριάδη, θα βλέπαμε να αλλάζει, για παράδειγμα, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο παραπέει. Βλέπουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές καθημερινά σε νοσοκομεία, δεκάδες καταγγελίες από συμπολίτες μας κάθε ημέρα, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης έχει βάλει ως στόχος του όχι μόνο τη διάλυση, την εισβολή από το παράθυρο και από την πίσω πόρτα του ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και στην παιδεία. Επειδή αύριο έχουμε τα αποκαλυτήρια σε αυτό που λέμε rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Ξεκινάει αυτή η διήμερες εργασίες του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Μαζί με το Ινστιτούτο του ΖΑΕΦ, για την ειρήνη, την ασφάλεια. Επειδή έχω ακούσει πολλά και ειδικά και στον κυριακάτικο τύπο γράφονται διάφορα, ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα όχημα για επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το Ινστιτούτο που έγινε στα πλαίσια της δυνατότητας που έχουν πρώην πρωθυπουργοί να κάνουν ιδρύματα και Ινστιτούτο, έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό σκοπό. Και νομίζω ότι μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία,
και η συνεργασία με το Ινστιτούτο του ΖΑΕΦ θα έρθουν να μας θυμίσουν τι έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει γίνει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και το πώς πάρα πολύ ευέλικτα αλλά και με πολιτικό κόστος, αψηφώντας το, κινήθηκε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ούτως ώστε να έχουμε μία ισορροπία με τους βόρειους γείτονές μας. Άρα δεν το βλέπετε ως όχημα για επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ήταν αυτό κάτι το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είχε προαναγγείλει ήδη από το προηγούμενο φθινόπωρο, ναι, αν δεν απατώνω. Επειδή λέω τώρα είναι και συγκυρία, είχαμε και τις ευρωεκλογές, έχουμε και τη συζήτηση για την κέντρο αριστερά. Από τη συγκυρία, ναι, να βρούμε. Ο κύριος Κασελάκης θα πάει στην εκδήλωση. Ο κύριος Κασελάκης θα πάει στην εκδήλωση, το έχει πει, έχει προσκληθεί, θα πάει. Και νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον διήμερο. Μάλιστα. Το λέω με πάσα ειλικρίνεια αυτό. Μάλιστα. Ωραία, θα περιμένουμε να το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.